Κακά τα ψέματα. Μιλήσουμε και για Άρη, γιατί δεν μπορείς να μιλάς με τον Γιώργο Βαλεριάνο και να μην μιλάς για Άρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά, καταρχήν. Καλά, εσείς. Καλά κι εμείς, δόξα τω Θεώ. Κοίτα, εγώ από την πλευρά μου είμαι καλά με αυτό που είδα χθες. Ο Στέργιος λόγω ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν είναι. Όχι, μια χαρά είμαι. Και τόσο... χαρά α, είμαι. Είσαι καλά, εντάξει. Αν μη τι άλλο, ναι. Γιώργο, νομίζω ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εγώ αυτό που αντιλήφθηκα, χωρίς να είμαι και διάνοια, είναι ότι ο Ιωνικός δεν πήγε να κλέψει το αποτέλεσμα. Έπαιξε ποδόσφαιρο και φάσεις είχε και μάλιστα μεγάλες. Ούτε καθυστερήσεις είδα μετά το 1-1, ούτε αντιποδόσφαιρο, ούτε σκληρά μαρκαρίσματα. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, αν ήσουν ουδέτερος. Ή για εσάς που πήρατε το βαθμό. Ναι, νομίζω ότι έγινε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό, με ωραίο τέμπο. Από την αρχή του παιχνιδιού νομίζω ότι υπήρχε ξεκάθαρα ποδοσφαιρικός ρυθμός πάρα πολύ. Εντάξει, το αποτέλεσμα δεν θέλω να πω αν μας αδικεί ή δεν μας αδικεί. Εγώ νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί, πάρα πολύ συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας. Θέλαμε να δώσουμε αυτό το ρυθμό που δώσαμε. Νομίζω ότι μας πάει αρκετά το παιχνίδι να έχει ρυθμό. Και εκμεταλλευτήκαμε νομίζω τις ευκαιρίες που μας δοθήκαν, όχι στο 100%, αλλά νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά. Φαντάζομαι θα συμφωνούσες ότι, ότι έπρεπε εσύ και συμπέκτης να σκοράρετε νωρίτερα, αν μη τι άλλο. Αφού δεν συμφωνείς αν ήταν δίκαιο ή αν ήταν άδικο. Αλλά σίγουρα ο Ιωνικός θα μπορούσε και νωρίτερα να πετύχει ένα τουλάχιστον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Όπου βρήκα τα πέντε στο Μασχαλάκι. Ναι, βάσει ευκαιριών αυτό δείχνει. Το θέμα είναι ότι σκοράραμε τουλάχιστον ένα γκολ. Γιατί και σε άλλα μάτσε νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν έχουμε σκοράρει. Mm-hmm. Καταφέραμε, σκοράραμε, ήμασταν συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Το σημαντικό που είπαμε ήταν να μην δεχτούμε δεύτερο γκολ, γιατί όσο υπήρχε το 1-0, νομίζω ότι έδειχνε το παιχνίδι ότι θα είμαστε κοντά. Νομίζω το καταφέραμε. Βλέπουμε και μετά θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Γιώργο, βλέπουμε έναν Ιωνικό, ειδικά στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, που έχει εξελιχθεί σε μια ομάδα που νομίζω ότι πολλοί έχουμε ξεχάσει ότι φέτος έχει επιστρέψει στην μεγάλη κατηγορία μετά πάρα πολλά χρόνια. Με σταθερότητα και στις ήττες της και ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να είναι στα χαμηλά στο κομμάτι της βαθμολογίας, αλλά είναι νομίζω υπολογίσει προς απόλους. Σε αντίθεση με το ξεκίνημα της σεζόν που ήταν, που ψάχνατε λίγο να βρείτε τα πατήματά σας. Εντάξει, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί ότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο, δεν βγήκε προετοιμασία, λείπανε παιδιά με κορονοϊό. Εντάξει, θα μου πεις όλες οι ομάδες ταλαιπωριούνται, αλλά θα μιλήσω τώρα για μας. Προετοιμασία δεν έγινε, κορονοϊός, υπήρχαν τραυματισμοί, ήταν και λίγο μετρημένες οι επιλογές που είχαμε. Και θα έλεγα πως και ο πρώτος γύρος είναι καλός που έχουμε κάνει, απλά δεν πήραμε τα αποτελέσματα που βάσει εικόνας έπρεπε να είχαμε περισσότερους βαθμούς. Ναι. Αλλά δεν πέσαμε στην παγίδα ότι παίξαμε καλά, δεν πήραμε όμως. Θέλαμε τους βαθμούς, δηλαδή στο δεύτερο γύρο είπαμε ότι χρειάζονται βαθμοί και αν κάποια φορά υπερίσχυσε η σκοπιμότητα ήταν για το καλό της ομάδας. Γιώργο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων και εσύ και οι συμπαίκτες σου και προπονητής ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει τον Κούρτιτς και τον Ζίβκοβιτς. Όπως περιμένετε το παιχνίδι και το αναλύσατε και το δουλέψατε, έτσι ήταν ο ΠΑΟΚ, το περιμένετε καλύτερο, ήταν όπως το περιμένατε, τι ακριβώς? Εντάξει, αυτό είναι το ωραίο του ποδοσφαίρου. Ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ όμως είχε και παιχνίδι μεσοβδόμαδα. Εμείς έπρεπε να χτυπήσουμε σε αυτό, έπρεπε να δώσουμε υψηλό ρυθμό στο παιχνίδι. Σίγουρα ήμασταν πιο διαβασμένοι εμείς, διότι είχαμε σχεδόν 4-5 μέρες γεμάτες στο να δούμε το παιχνίδι μετά τον Απόλλωνα. Το αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα το δικό μας ήταν πάρα πολύ καλό, οπότε όλα ήταν υπέρ μας σε αυτό το παιχνίδι. Είναι και χαρά να παίζει με μεγάλες ομάδες, έτσι. Ήταν στοχευμένη η στρατηγική να χτυπήσετε κυρίως από τα αριστερά του ΠΑΟΚ? Από τα δεξιά τα δικά σας, γιατί το πρώτο μήχρονο νομίζω όλα σχεδόν από εκεί έγιναν, με αιχμή του δόρατος στον Ρεϊνάλντο. Ναι, νομίζω ότι ο Λένης έλειψε πάρα πολύ, όπως είπες και εσύ, στον πρώτο γύρο. Δεν τον είχαμε. Έχει αρχίσει και μπαίνει για τα καλά. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Αυτό που γίνεται τώρα, θέλω να πιστεύω πως θα συνεχιστεί και για του χρόνου η ομάδα να χτίζει πάνω σε αυτά τα παιδιά που δείξανε με πράξη ότι όχι απλά αξίζουν να είναι εδώ, αλλά μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε. Και το δύσκολο της όλης αυτής της υπόθεσης είναι, όπως είπες και εσύ στην αρχή, ότι δεν φαίνεται ότι η ομάδα έλειπε τόσο καιρό από την μεγάλη κατηγορία. Πριν πάτε με τον Νίκο στα θέματα του Άρη, έχεις να πεις αρκετά, φαντάζομαι, έχεις παίξει τον Άρη στη σεζόν 18-19. Εσύ πώς βίωσες
τη δυνατή στιγμή που πανηγυρίσατε όλοι με την σημαία της Ουκρανίας για τον Τζιγκρίνσκι και ο κόσμος της Τούμπας, παρά εκείνη την ώρα την τσατίλα του προφανώς για το 1-1, το άφησε στην άκρη και σας χειροκρότησε. Ήταν μια στιγμή που δεν ξεχνιέται και εύκολα. Εσύ πώς τη βίωσε? Γιατί φαντάζομαι ο Τζιγκρίνσκι τη βίωσε πολύ πιο έντονα. Οι υπόλοιποι πώς το βιώσατε? Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη θέση του. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταθούμε πλάι του. Το δείξαμε με τον λιγότερο δυνατό τρόπο, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή το περισσότερο που μπορούσαμε να κάνουμε εμείς και όλος ο κόσμος που βρισκόταν στο γήπεδο, πόσο δίπλα είμαστε. Δεν εξαρτάται από εμάς τώρα το τι γίνεται εκεί. Είναι κρίμα, είναι πολύ θλιβερό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς θα πρέπει να ζήσουμε με αυτή. Εμείς τον Τζίκι τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και θέλουμε να τελειώνει όλο αυτό για να επικεντρωθούμε λίγο στο καθημερινό που θα ήταν πάρα πολύ απλό και όμορφο. Και νομίζω, Γιώργο, εκείνη την ώρα, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου άποψη, δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι, ότι το χειροκρότημα δεν βγαίνει από μέσα σου γιατί άλλος δεν θέλει τη Ρωσία, άλλος την Ουκρανία. Μιλάμε για ένα ανθρώπινο χειροκρότημα, να μην υπάρχουν άνθρωποι νεκροί, άνθρωποι να φεύγουν από τα σπίτια τους, από τη χώρα τους. Εκείνη την ώρα νομίζω δεν χωράνε ούτε πολιτικά που ανοίγει ο καθένας, ούτε ποια είναι η άποψή μας για τον πόλεμο, αν έχει δίκιο η Ρωσία ή άδικο, ή η Ουκρανία αν έχει δίκιο ή άδικο. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα το χειροκρότημα είναι το πλέον ανθρώπινο. Νομίζω ότι δεν. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τώρα ποιος φταίει. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν αισθήματα, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Το θέμα είναι να μην την πληρώνει ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν φταίει σε τίποτα από ό,τι έχει δείξει η ιστορία. Mm-hmm. Βλέπω τώρα τη βαθμολογία, Γιώργο. Ο Ιωνικός είναι κάπου ανάμεσα στην ζώνη 8 με 10 και 12 με 14. Δηλαδή είστε ανάμεσα σε μια μέση κατάσταση, ούτε play-off, όχι play-off, σε μια μέση κατάσταση άνεσης, να το πω έτσι, στην βαθμολογία και πιο πάνω από την, και από τις θέσεις πάνω από του που οδηγούν στην δεύτερη κατηγορία. Έχετε τελειώσει αυτή την κουβέντα ότι πετύχαμε το στόχο της παραμονής, πάμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε? Ή είστε κάπου στη μέση? Πώς το προσεγγίζετε αυτή τη στιγμή? Ο στόχος της παραμονής δεν έχει τελειώσει. Μαθηματικά, αν δεν τελειώσει μέχρι που να μην φτάνουν οι βαθμοί ώστε κάποιος να μας απειλήσει, νομίζω ότι δεν γίνεται να μείνουμε σε αυτό. Έχω ξαναπεί από την αρχή ότι το πρωτάθλημα για μένα ήταν πάρα πολύ όμορφο και είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί όπως είπες και εσύ, παίζονται σε 3-4 πόντους πολλές θέσεις. Γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν, ότι αν είχαμε κάποιους βαθμούς στον πρώτο γύρο, νομίζω θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά δεν πειράζει, δεν είμαστε αχάριστοι, χτίζουμε πάνω σε αυτό και η ομάδα νομίζω ότι προς το τέλος θα ανοίξει όμορφα το όλο αυτό που θέλαμε να βγάλουμε από την αρχή, αλλά δυστυχώς το έχουμε βρει στο τέλος. Πάντως από τον ΠΑΟΚ, Γιώργο, πήρατε 5 βαθμούς. Νομίζω μια χαρά είναι για εσάς. Καλά είναι, ναι. Φέτος. Ναι, πήραμε 4. 4, συγγνώμη, είναι 4, sorry. Και τώρα βλέπεις έναν Ιωνικό ο οποίος είναι από την 8η θέση, είναι 5 βαθμούς, δεν είναι και τίποτα. Δεν υπάρχουν οι αγώνες όμως. Δεν υπάρχουν οι αγώνες. Να έχει ακόμα 3-4 μάτς να πεις. Εντάξει, ότι... τέλος πάντων. Να σε πάω και λίγο στα του Άρη, που σίγουρα τον παρακολουθείς. Και αυτό τον κάνατε, του βάλατε δύσκολα στον πρώτο γύρο. Είναι η αλήθεια. Όπου είχαμε μια αλλαγή στον πάγκο το τελευταίο διάστημα και από εκεί που ο Άρης ήταν σε μια δύσκολη θέση όσον αφορά τα play-off, μέσα σε 3 μέρες με 2 αποτελέσματα έχει το πάνω χέρι πλέον. Αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι μαθηματικά ακόμα. Αλλάζει όμως, φαίνεται, πάλι το κλίμα στην ομάδα. Τώρα, εσύ θα μας πεις, ο ποδοσφαιριστής είναι από πλευράς ψυχολογίας και ποδοσφαιρικά τόσο εύκολο μέσα σε 6 μέρες ένας νέος προπονητής να αλλάξει κάτι και σε τι βαθμό μπορεί να το κάνει κιόλας? Εντάξει, νομίζω ότι ο Άρης με την ποιότητα των παιχτών που έχει αυτά τα 2 τελευταία χρόνια τουλάχιστον, δείχνει ότι θα έπρεπε να είναι σε μεγαλύτερη βαθμολογική θέση. Ναι. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι έχει το πλήν 6, ότι ξεκινήσαν τα παιδιά λίγο νοθρά, αλλά σίγουρα το σοκ που έγινε, το ότι άλλαξε ένας προπονητής ο οποίος ήταν πάρα πολύ καιρό στην ομάδα, το ότι πλέον δεν υπήρχαν να χάσει άλλους βαθμούς, και σύν το ότι εκεί πέρασε μέσα από την Τρίπολη, που ήταν δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν αυτή τη στιγμή μία θέση ουσιαστικά, δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει. Τώρα από εδώ και πέρα είναι στο χέρι του Άρη αν θα μπορέσει να μπει στα play-off. Εξαρτάται μόνο από αυτόν. Γενικά το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις φέτος, ζώντας το για από μέσα με τον Ιωνικό? Γιατί γίνεται έτσι πολύ κουβέντα. Παίζεται καλό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα? Δεν παίζεται? Πρέπει να το βελτιώσουμε? Δεν πρέπει?
Κοίταξε, έχει αρχίσει και επιστρέφει λίγο κόσμο στα γήπεδα, έτσι, mm-hmm. έτσι όπως μπορούμε τουλάχιστον να τον έχουμε. Όπως είπες και εσύ, ο Άρης πριν δύο αγωνιστικές ήταν εκτός play-off, τώρα μπαίνει και είναι μέσα στους δυνατούς για να είναι. Ομάδες που δεν τις είχες για να παλεύουν, όπως είναι ο Ατρόμητος, αυτή τη στιγμή παλεύει. Ακόμα και ο Απόλλωνας που δείχνει ότι είναι στην τελευταία θέση, αν δεις το ρόστερ, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αυτό είναι το όμορφο του ποδοσφαίρου, να μην συζητάμε από την αρχή του πρωταθλήματος, ξέρουμε ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, δεν ξέρεις τίποτα και πρέπει να το παλέψεις πολύ μέσα στο παιχνίδι για να πάρεις τους βαθμούς. Αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, φέτος το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Οπότε ελπίζω να το απολαμβάνετε κι εσείς. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα κέρδη φέτος της φετινής σεζόν, και αυτό περιλαμβάνει και τον Ιωνικό εσάς, είναι ότι βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο Ιωνικός, όπως είναι ο Πανετολικός, ο Βόλος, εντάξει, δεν είχε τόση μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι ομάδες κάτω από το 6-7 παρουσιάζονται πιο δυνατές στη φετινή σεζόν. Και νομίζω ότι αυτό δίνει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα όσον αφορά τη βαθμολογία. Σίγουρα, ακόμα και στις τελευταίες θέσεις, ναι, πρέπει να γίνει πρωταθλητισμός σε κάποια παιχνίδια. Έτσι. Δηλαδή, όταν κυνηγάς βαθμούς, κυνηγάς βαθμούς. Δεν έχει να λέει σε ποια θέση βρίσκεσαι. Εμείς έχουμε πάρει πολλούς βαθμούς από τους μεγάλους. Ναι, αυτό είναι το όμορφο. Αλλιώς δεν θα πεζόντουσαν. Θα πεζόντουσαν από την αρχή play-off και play-out. Όντως, έτσι είναι. Γιώργο, κάτι τελευταίο από μένα. Πώς είναι να είστε από επίρρεια με τον Χωσέ Κάνιας? Εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ τον ζήσαμε αρκετά. Καλός παίκτης, πολύ καλός και σαν χαρακτήρας. Τουλάχιστον εδώ ήταν πραγματικά μέσα στην τρελή χαρά. Σίγουρα, ξέρεις ότι έρχεται για προπόνηση από το πάρκινγκ. Τον ακούσα από μακριά να έρχεται. Χρειάζεται αυτή η παίξη μια ομάδα. Είναι πολύ καλό παιδί. Πέρα από το να είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα, αυτό είναι το μυστικό της. Αν με ρωτάτε ποιο είναι το μυστικό, είναι αυτό. Το ότι έχουν μαζευτεί αρκετά καλά παιδιά με πολύ όρεξη. Μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά υπάρχει πολύ όρεξη, γι' αυτό και διαλέχθηκαν, θεωρώ. Mm-hmm. Και το δύσκολο το κάναμε εμείς, υποτίθεται εύκολο, έτσι όπως δείχνει η κατάσταση, με το ότι η ομάδα δέχτηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μέσα σε δυσκολίες, έτσι. Ισχύει αυτό. Ναι, όντως. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό. Ναι. Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τον Ιωνικό. Είναι όντως μια ομάδα που χαίρεσαι να την... να τη βλέπεις. Εμείς χαιρόμαστε εδώ πέρα στον Άρη και λίγο παραπάνω, γιατί είσαι εσύ, είναι και ο Δημήτρης Οσπανός, είναι και ο Πλατέλας πλέον που έχει επιστρέψει και αυτός στην ομάδα. Και ό,τι καλύτερο, και ένα ακόμα καλύτερο φίνις, να πω εγώ, πιο πάνω μέσα στην πρώτη δεκάδα μέχρι το τέλος σεζόν. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Γιώργος Βαλεριάνος, ο αριστερός μπακ του Ιωνικού.